ευχαριστήσω και εγώ τον Στέφανο τον Αλαβίζο, τον συνάδελφο που με προσφώνησε και να σας παρουσιάσω, θα σας παρουσιάσω τη δουλειά μας από το κέντρο ημέρας και θα σας παρουσιάσω και αποσπάσματα από δύο ερευνητικές δουλειές. Οι συγκεκριμένες, είμαι ο Τσουβέλας ο Γιώργος, εργάζομαι στο σπίτι του παιδιού. Η συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι ατομική, γι' αυτό έχω γράψει και συν, γιατί έχουν συμβάλει πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Όπως λένε και στη συστημική θεωρία, συνήθως χρειάζονται τρία άτομα για να έρθει η αλλαγή και νομίζω ότι αυτά τα τρία άτομα που μπήκαν μπροστά για να γίνει έτσι αυτή η ερευνητική δουλειά και θέλω να τους δώσω ιδιαίτερες ευχαριστίες ήταν παιδοψυχίατρος η κυρία Αντωνίου και η ψυχολόγος, η συνάδελφος η κυρία Χονδρακούκη και βέβαια θερμές ευχαριστίες και στον επιστημονικά υπεύθυνο μας τον κύριο Νικολαίδη και στον πρόεδρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το σπίτι του παιδιού αποτελεί ένα κέντρο ημέρας εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Στο κέντρο ημέρας βλέπουμε παιδιά θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά θυματοποιημένα και εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying, παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς. Εδώ μπορείτε να δείτε την θεραπευτική διεπιστημονική ομάδα και θα σας μιλήσω για την πολυθυματοποίηση. Έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Φίλκενχορ, έτσι που είναι ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε, που έδωσε ένα όνομα σε αυτό το φαινόμενο. Εδώ μπορείτε να δείτε το site από το οποίο μπορείτε να βάλετε περισσότερες πληροφορίες. Και πάμε να πούμε δύο λόγια για το φαινόμενο. Πολυθυματοποίηση είναι το φαινόμενο της πολλαπλής κακοποίησης, τόσο σε διαφορετικούς τύπους, όσο και σε διαχρονικό επίπεδο. Στον πληθυσμό των πολυθυματοποιημένων παιδιών, το τραύμα δεν είναι απλά ένα απρόβλεπτο γεγονός που συνέβη και είναι μεμονωμένο, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια γενικευμένη κατάσταση συσσωρευτικών εμπειριών. Μελέτη σταθμός για την πολυθυματοποίηση ήταν η μελέτη για τις αντίξωες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Όπως βλέπουμε, οι αντίξωες εμπειρίες στην παιδική ηλικία ορίστηκαν στο φάσμα της κακοποίησης, παραμέλησης και της δυσλειτουργίας σε επίπεδο οικογένειας. Βλέπουμε ότι τα πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης, θυματοποίησης, φαίνεται ότι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο η εμφάνιση όχι μόνο προβλημάτων ψυχικής υγείας και συμπεριφορικών δυσκολιών, αλλά και προβλημάτων υγείας. Ειδικότερα, φάνηκε ότι ο αριθμός των αντίξεων εμπειριών παιδικής ηλικίας και η πολυθυματοποίηση αύξανε στην ενήλικο ζωή την επικινδυνότητα για ισχυμικά καρδιακά επεισόδια, καρκίνο, πνευμονική νόσο, μυοσκελετικά προβλήματα, υπατικές νόσους και επίσης φάνηκε ότι τα παιδιά που μετά μπορεί να ήταν ενήλικες, που είχαν περισσότερες από 4 εμπειρίες αντίστοιχες, είχαν έως 4 έως 12 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αλκοολισμό, χρήση ουσιών, κατάθλιψη και επικινδυνότητα για απόπειρα αυτοκτονίας. Αντίστοιχα, είχαν 2 έως 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές, να αναφέρουν χαμηλά επίπεδα υγείας και να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τώρα, παιδιά που έχουν εμφανίσει αρκετές εμπειρίες πολυθυματοποίησης τείνουν να εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, στοιχεία ΔΕΠΗ ή και την ίδια τη διαταραχή, όπως επίσης και στοιχεία εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής. Φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να έχουν πρόωρη έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και κύηση κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βίντεο που πρέπει να το δείτε όλοι, βρίσκεται στο TED και εξηγεί ακριβώς με πάρα πολλές λεπτομέρειες πώς ακριβώς το τραύμα στην παιδική ηλικία επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή, όχι μόνο την ψυχική υγεία, αλλά και γενικότερα την υγεία. Είναι ένα βίντεο που το δείχνουμε στα παιδιά που έρχονται για πρακτική άσκηση από το Τμήμα Ψυχολογίας, πολύ πριν τους πούμε για τις προσεγγίσεις, για την ψυχική υγεία κτλ. Πάντα τους δείχνουμε το συγκεκριμένο βίντεο για να καταλάβουν με ποιο πράγμα προσπαθούμε να έρθουμε αντιμέτωποι, όχι μόνο εμείς στο Κέντρο Υγείας, αλλά και σε ολόκληρο το Σύλλογο. Πώς προσπαθούμε δηλαδή να αντιστρέψουμε βλάβες που έχουν γίνει σε αυτά τα παιδιά μέσα από την έντονη έκθεση στην θυματοποίηση. Τώρα, σε σχέση με την θυματοποίηση
παιδιών και την ενήλικη ζωή, φαίνεται ότι σε σχέση με την ψυχική υγεία υπάρχει μια σύνδεση της κακοποίησης με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, τις σωματοποιητικές διαταραχές, τις αποσυνδετικές διαταραχές, τις διατροφικές διαταραχές, τους αυτοτραυματισμούς και την αυτοκτονικότητα και άλλους παράγοντες επικινδυνότητας. Θα πάμε να σας παρουσιάσω κάποια πρώτα αποτελέσματα από τη μελέτη για την πολυθυματοποίηση και τα συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 104 παιδιά και έφηβοι που παραπέφθηκαν για αξιολόγηση στο κέντρο ημέρα στο σπίτι του παιδιού και διαμένουν σε σπίτια, σε δομές παιδικής φιλοξενίας του χαμόγελου του παιδιού. Φαίνεται ότι οι αναλογίες περίπου είναι λίγο παραπάνω τα αγόρια, περίπου είναι στο 50-50 και αντίστοιχα οι ηλικίες ήταν από 2 έως 17 ετών. Χορηγήθηκαν στους φροντιστές των παιδιών και σε αυτό θα θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν από τα σπίτια για αυτή τη δουλειά. Συμπληρώθηκαν το Juvenile Victimization Questionnaire Screener Sam Version και επίσης το CBCL για την ανίχνευση της ψυχοπαθολογίας. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης και για το διαγνωστικό μας κομμάτι. Τώρα, οι πιο συχνές μορφές θυματοποίησης σαφώς ήταν η παραμέληση και το ότι κάποιος προσπάθησε να καταστρέψει πράγματα του παιδιού ή του επιτέθηκε χωρίς να χρησιμοποιεί κάποιο αντικείμενο, δηλαδή όπλο κτλ. Και λιγότερο συχνές εμπειρίες θυματοποίησης ήταν το προσπάθησε κάποιος να το απαγάγει και το παιδί βρισκόταν σε μια εμπόλεμη κατάσταση με όπλα, βόμβες κτλ. Φάνηκε ότι η πολυθυματοποίηση συνδέθηκε περισσότερο με τις προτάσεις, ο δείχτης δηλαδή της πολυθυματοποίησης, προτιμά να είναι με μεγαλύτερα παιδιά, ανάβει φωτιές, καταστρέφει τα πράγματά του, φωνάζει πολύ, βρίζει ή χρησιμοποιεί άσεμνη γλώσσα, σπάει τους κανόνες στο σπίτι και το σχολείο. Σε επίπεδο δικτών του CBCL, της κλίμακας δηλαδή που έκανε ανίχνευση ψυχοπαθολογικών προβλημάτων, φάνηκε ότι η πολυθυματοποίηση συσχετίστηκε με την ανυπακοή στους κανόνες και με την επιθετική συμπεριφορά. Όταν όμως διενεργήσαμε πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης, φάνηκε ότι ο παράγοντας που τελικά προέβλεπε την πολυθυματοποίηση ήταν η ανυπακοή στους κανόνες. Τώρα θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία από μια δεύτερη μελέτη σχετικά με την πολυθυματοποίηση και τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα. Τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα αποτελούν πυρηνικές δομές που αναπτύσσονται όταν δεν ικανοποιούνται συγκεκριμένες ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Αποτελούν ευρεία και σταθερά μοτίβα, αποτελούνται από μνήμες, συναισθήματα και γνωσίες, αυτόματες σκέψεις, αφορούν τον εαυτό και τη σχέση του εαυτού με τους άλλους, αναπτύσσονται κατά την παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζουν και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής και δημιουργούν προβλήματα σε διάφορους τομείς. Γενικότερα, τα σχήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση και την πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση ήταν όχι στη δική μας μελέτη, αλλά στη βιβλιογραφία, το «Δεν αξίζω να με αγαπούν», «Είμαι αδύναμος», «Δεν αξίζω γενικά ως άνθρωπος», «Είμαι βοήθητος», «Είμαι μια αποτυχία». Εδώ μπορείτε να δείτε το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης. Ήταν μόλις 64 άτομα που παραπέφθηκαν στο κέντρο ημέρα στο σπίτι του παιδιού. Οι αναλογίες προς το φύλλο ήταν πάλι περίπου 50-50. Οι ηλικίες των παιδιών που συμμετείχαν ήταν από 8 έως 18 ετών. Τώρα, όλα τα παιδιά σε αυτή τη μελέτη ήταν θύματα παραμέλησης. Από εκεί και πέρα, κάποια από αυτά ήταν και θύματα με βάση το ιστορικό βαριά σωματικής κακοποίησης, το 31,3, και αντίστοιχα ένα στα 5 ήταν και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Χορηγήθηκε λοιπόν η κλίμακα σχήμα questionnaire for children του Stellart σε παιδιά και φίβους, χορηγήθηκε η κλίμακα juvenile victimization questionnaire screener some version στους φροντιστές και από το ιστορικό βγήκαν αυτές οι αδρές διαστάσεις της κακοποίησης παραμέλησης. Φάνηκε λοιπόν σε αυτό το δείγμα το μεγαλύτερο το σχήμα με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση ήταν η ευαλωτότητα και έχει μεγάλη σημασία να φωτίσουμε ότι η ευαλωτότητα είναι ένα σχήμα που σχετίζεται πάρα πολύ με την κατάθλιψη. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πολυθυματοποίησης, γενικά όλος αυτός ο πληθυσμός ήταν σε μια παραπάνω επικινδυνότητα για την κατάθλιψη
όχι μόνο στο τώρα, αλλά και στο μέλλον. Στην ομάδα τώρα των παιδιών με παραμέληση και σοβαρή σωματική κακοποίηση, βλέπουμε υψηλότερους δείχτες στην ευαλωτότητα, υψηλότερους δείχτες στην αυτοθυσία και χαμηλότερους δείχτες στην υποταγή. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο πηδέχεται αρκετή συζήτηση, αναφορικά με το ότι, από τη μία, βλέπουμε ότι σε ένα πρώτο επίπεδο η αυτοθυσία είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, είναι διατεθειμένα να βάλουν τις ανάγκες τους πολύ πιο κάτω των άλλων, τις ανάγκες των άλλων να τις βάλουν πολύ πιο πάνω από τις δικές τους. Απ' την άλλη, όμως, σημειώνουν χαμηλότερους δείχτες στην υποταγή, που αυτό ίσως είναι και ένα, αν το σκεφτούμε, λειτουργικό, μια λειτουργική στρατηγική στο περιβάλλον που μεγάλωσαν και δέχονταν υπερβολική κακοποίηση. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς και πρόκληση αυτό το πράγμα θα το δουλέψουμε και θεραπευτικά κτλ. Λοιπόν, τώρα στην ομάδα των παιδιών με παραμέληση και σεξουαλική κακοποίηση είχαμε υψηλότερους δείχτες στο σχήμα της εγκατάλειψης και στο σχήμα της συναισθηματικής στέρησης. Αυτό είναι και κάτι, ας πούμε, αναμενόμενο σαν έβριμα, λόγω του ότι πολύ συχνά σχετίζεται η σεξουαλική κακοποίηση με σχέσεις δυσλειτουργικές στο μέλλον με κακοποιητικούς συντρόφους. Και εδώ ένα μεγάλο κομμάτι έτσι, για παρέμβαση και για συζήτηση αναφορικά με αυτό το έρημα. Τώρα, σε σχέση με την πολυθυματοποίηση, χωρίσαμε το δίχτυ της πολυθυματοποίησης σε δύο κατηγορίες. Τα παιδιά που είχαν μέχρι 5 εμπειρίες πολυθυματοποίησης και από 6 και πάνω. Φάνηκε ότι τα παιδιά που είχαν περισσότερες από 6 εμπειρίες θυματοποίησης είχαν χαμηλότερους δείχτες στα αναλλαστικά standards και στο αυτονόητο δικαίωμα. Θα λέγαμε ότι αυτό έρχεται καθαριστικά λίγο να επιβεβαιώσει αυτό το χαμηλό, πολύ χαμηλό αίσθημα αυτοαξίας αυτών των παιδιών. Θεραπευτικές προοπτικές, θα σας πω μόνο δύο λόγια. Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή guidelines, τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και του NICE, οι ψυχοθεραπείες εκλογής είναι η trauma-focused CBT, εστιασμένη στο τραύμα γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, και η τραυματοθεραπεία EMDR, με τις προκλήσεις τους πάντα. Βέβαια, αξίζει να έχουμε κατά νου αυτό, ότι δεν μιλάμε για απλό τραύμα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο τραύμα. Στο σύνθετο τραύμα, σίγουρα όλες οι προσεγγίσεις έχουν να βοηθήσουν. Άρα δεν είναι ζήτημα μόνο guidelines. Και αυτό νομίζω ότι είμαι περήφανος ότι στην ομάδα που δουλεύουμε, νομίζω ότι εκπροσωπούνται όλες οι προσεγγίσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυνατό μας στοιχείο, γιατί ο ένας προσθέτει έτσι στη δουλειά του άλλου και στη ματιά του άλλου. Κάτι που επίσης πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας είναι ότι το πολλαπλό και το σύνθετο τραύμα ή το τραύμα που ακουμπάει σε θέματα δεσμού απαιτεί για την αποκατάστασή του, αποκατάσταση εντός πολλών εισαγωγικών, πολυετής έτσι, και χρονοβόρες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, προσεγγίσεις που θα πάρουν αρκετό χρόνο. Τώρα, σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις, προφανώς, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που ξέρουμε περίπου και σε ποιες δομές του εγκεφάλου έτσι, επιδρά η κάθε μορφή ψυχοθεραπείας. Έτσι λοιπόν, μέσα στο κέντρο ημέρας μπορώ να πω ότι εκπροσωπούνται και οι περισσότερο φιλικές ψυχοθεραπείες που έχουν να κάνουν με τη γνωσιακή, αλλά και ψυχοθεραπείες που έχουν να κάνουν με τις μετεχμιακές δομές και το EMDR, όσο και ψυχοθεραπείες που έχουν να κάνουν έτσι με πιο θεραπείες που έχουν να κάνουν με την παραγκεφαλίδα και το στέλεχος αντίστοιχα. Τώρα, δύο πράγματα για τα συμπεράσματα. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη. Ότι είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι εμπειρίες θυματοποίησης σε παιδιά που διαμένουν σε δομές παιδικής φιλοξενίας. Αυτό το ξεκινήσαμε ως ερευνητικό έτσι, το κομμάτι, αλλά τελικά φαίνεται ότι μάλλον συνδέει και την έρευνα και την κλινική πράξη. Η πολυθυματοποίηση φαίνεται να συνδέεται με ανυπακοή σε κανόνες και προκλητικές συμπεριφορές και χαμηλότερα επίπεδα υποταγής. Φαίνεται ότι οι αρθριστικές εμπειρίες θυματοποίησης αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για προβλήματα ψυχικής υγείας και η διαφοροποίηση, εντοπίστηκε επίσης διαφοροποίηση
ανάλογα με τον τύπο κακοποίησης, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, και ένα ζήτημα, μια πρόκληση για το μέλλον. Ήδη τρέχουμε μια μελέτη στην οποία θέλουμε να διερευνήσουμε τη σχέση του δεσμού από φίλους, πρόσωπα, πρόσωπα αναφοράς από τη μητέρα με τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, την πολυθυματοποίηση και γενικότερα την ψυχική υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.